Να έχουμε πάσες και αφορμές για να τα συζητήσουμε. Το παιχνίδι ξεκίνησε και ο Ματ Λοτσέσκι με αυτό το τρίτο πόντο άνοιξε τον λογαριασμό. Πλέον και ο Κωστής Βασιλιάδης, αλλά αυτός σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στον παραγωνισμό του Χόμψον. Περί αυτού περισσότερα, ο οποίος υποψιάζομαι δεν θα παίξει. Κατά κανόνα ξεκινάει όταν είναι να παίξει. 7-2. Σπανού ξεκινάει. Αυτός είναι ο Μπαλμπάη. Βασιλιάδης για τρεις. Πάντοτε οπλισμένος. 7 όλα. Σε όλους. Καρσίγιακα. Μία γκάφα του Πλάνινιτς, ο οποίος έκανε φάουλ χωρίς λόγο στο τελευταίο δευτερόλεπτο. 9 πήγε λίγο άτσαλα. Σπανούλης. Στάθηκε στον αέρα και όταν βρίσκει χώρο. Σπανούλης και Μπαλμπάη, Σπανούλης και Γιονλουμ, Σπανούλης και Κανής. 15-8. Είναι και κάτι που ίσως είναι περισσότερο γνωστός για τις ιδιότητες της υπόλοιπης, είναι και ο πρόεδρος των Ελληνικών Πετρελαίων. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει το μπασκετικό κομμάτι και όχι το... 7 στα 7 δίποντα. 8 στα 8 διορθώνω. Ο Σπανούλης. Μάντζαρης. Πετουέι. Ναι, ναι, ναι. 22-10. Ολυμπιακός εναντίον 5, που είναι για μένα μεγάλο επίτευγμα. Φοβερό Σπανούλης εδώ. Πέρασε σαν χέλια. Απόπειρα των Τούρκων να ευνηδιάσουν με τον Μπαλμπάη, ο οποίος κατάφερε να σκοράρει. Πολύ ωραία πάσα. Πλανίνιτς. Εδώ μπερδεύτηκαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Πήγαν χωρίς λόγο δύο μαζί έξω εκεί στην περιφέρεια. Κόλινς. Εύκολα απέναντι στον Πλανίνιτς. Ο οποίος πάει στα αποδυτήρια για περιποιήσεις. Μπέγκετς. Εδώ όρθωσε το ανάστημά του. Η ΕΦΕΣ κυνηγάει τα επιθετικά rebound. Εδώ ήταν ο Σαβάνοβιτς αυτός που το κέρδισε. Είδε τους παίκτες του Ολυμπιακού να μπερδεύονται με τα ξέρβο. Και τώρα ο Μπέγκετς πιάνει δουλειά στην άλλη άκρη. Ο Σαβάνοβιτς ρίσκαρε, προσπάθησε να βγει μπροστά του για να κλέψει. Ο Μπέγκετς γύρισε, είδε την διάβαση αφύλακτη. Και σκόραρε, εφόσον να πει. Και δύο γιούγκους που λέγαμε παλιά μέσα, τον Σαβάνοβιτς και τον Μπιέλιτσα. Καλάθι τριών πόντων από τον Μπατούκ. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει πεισματικά να σημαδεύει την καρδιά της ρακέτας και το κάρφωμα από τον Μπέγκιτς εδώ. Και λοιπόν. Ο Σαβάνοβιτς καλύτερα μαρκάρει τον Ντάνστον. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που είδατε. 38-20. Η απόψινή εκπομπή θα ξεκινήσει μετά τον αγώνα του Παναθηναϊκού. Αν μη τι άλλο, η ΕΦΕΣ με αυτό το σχήμα είναι γρήγορη. Είδατε. Ολυμπιακός πιο γρήγορος αυτή τη φορά. Η τελική πάσα από τον Σπανούλη, το κάρφωμα του Ντάνστον. Και επιτέλους, θα λέγει κανείς, ένας ευνηδιασμός για τον Τάζ του Πρίντεζη απέναντι στον Κροάτη. Ή τουλάχιστον προσπαθεί. Μάντζαρης. Σπανούλης με μια παγίδα. Λοτζέσκι εντελώς ελεύθερος. Εντελώς εύστοχος. 43-3. Σθένος και με προσήλωση. Και τώρα ψάχνει το ανοιχτό γήπεδο. Με το αποτέλεσμα που είδατε. 48-33. Πολύ επιθετικοί όταν μαρκάρουν την μπάλα. Να κλείνουν τις αδύνατες πλευρές και να τρέχουν στο ανοιχτό γήπεδο είτε με ευνηδιασμό είτε με transition. Έκλεισε την αδύνατη πλευρά, την έκρυψε στην πραγματικότητα ο Ντάνστον, ο οποίος ξεκίνησε για να καρφώσει. Είχε όμως την δύναμη, την ευελιξία, τα πόδια. Γέλιτσα. Όχι δα. Τα είπαμε αυτά. Εδώ ο Γιόκ. Σπανούλης μολονότι παραπάτησε, κατάφερε έναν ευνηδιασμούς. Με χίλια ζόρια η ΕΦΕΣ κατάφερε να βάλει ένα καλάθι. Εδώ η τάπα του Ντάνστον και στη συνέχεια το δύσκολο λέει του Σπανούλη, ο οποίος τράκαρε εκεί λίγο. Και ο οποίος τότε έλειπε λόγω τραυματισμού, έτσι. Ναι. Καταπληκτική συνεργασία Σπανούλη και Ντάνστον. Εκεί για την νοοτροπία της ομάδας συνολικά. Καλά δεν λέω. Ναι, έτσι ακριβώς όπως το λες. Μια μικρή αντίδραση της ΕΦΕΣ με τον Μπιελίτσα. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει χωρίς τον Σπανούλη. Οχο! Κατέφτασε η αεροπορία. Ο Σλούκας εξ αρχής είχε στο νου του να σημαδέψει τον Πέτουεϊ. Και ο Πέτουεϊ σαν να έπεσε με αλεξίπτωτο από την οροφή. Ασύλληπτο κάρφωση τον απαιτούμενο αριθμό των 20 που έχουν χρησιμοποιήσει όλη τη σεζόν.
Καλάθι από τον Κώστα Σλούκα, το πρώτο. 5,5 λεπτά ακόμα. Επέστρεψε ο Μπέκης για να συνεχίσει την αρκετά καλή δουλειά που έκανε στο πρώτο ημίχρονο. Αναφέρω τον Παπαπέτρου διότι είχε παίξει καλά στο τελευταίο μάτς του πρωταθλήματος. Είχε πρόβλημα όμως τραυματισμού. Κολοσσό, αλλά ναι. Θέλει να ταΐσει με μπάλες στον Μπέγκιτς. Αυτό είναι το πλάνο για τα λεπτά που απομένουν μέχρι να ολοκληρωθεί το μάτς. Στο χαμηλό post να φτάνει η μπάλα στον Μίρτζα Μπέγκιτς και αυτός να παίζει ένα εναντίον ενός ή να δημιουργεί ανέργο. Πάντως, αν δεν κέρδιζαν και αυτό, δεν θα έκαναν νίκη. Εδώ ο Μπατούκ μπροστά στον Κατσίβελη κατάφερε να καραπάνω στην άμυνα. Δείτε, δεν αφήνουν την ΕΦΕΣ να κάνει άλλη παρέλαση προς το καλάθι τους. Μπορεί και το στοίχημα του. Επιθετικά rebound υπέρ της ΕΦΕΣ και έχει κάνει και 4 παραπάνω λάθη. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός με 8 λιγότερες επιθέσεις, 7 μάλλον γιατί έτρεχε αυτή που δεν υπήρχε στη στατιστική. Το κοινό πανηγυρίζει. Στρέφει ξανά. Φτάνει τις 4 νίκες. Θα ξεφορτωθεί την Αρμάνη αν αυτή χάσει αύριο στη Βαρκελόνη, όπως είναι το πιθανότερο. Θα περιμένει το αποτέλεσμα του αγώνα του Παναθηναϊκού. Τέλος με ένα πιστικό και τελικά μάλλον εύκολο όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. 78-60 για τον Ολυμπιακό. Ο Βάγγελης Αγγέλου θα χαιρετήσει παλιούς φίλους και συνεργάτες. Με πολλά από αυτά τα παιδιά πανηγύρισε μαζί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πριν από δύο χρόνια σκάρτα. Ο διάδοχος του. Ο διάδοχος του team του Σανίκου, του Γιώργου Μπαρτζόκας, πριν από λίγο στο φόνι σας.